Γεια σας, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα Playmobil 5η και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό χρόνο των Playmobil. Αν αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα set το οποίο είναι επανακυκλοφορία ενός παλιότερου. Το αρχικό set ήταν το 3627 και κυκλοφόρησε αρχικά το 1994 και σταμάτησε να κυκλοφορεί το 1996. Η επανακυκλοφορία έγινε το 2015 με τον κωδικό 6464 και δεν μιλάμε για άλλο από το Merry Men's Fest, που στην ουσία η μετάφραση είναι η γιορτή των ευτυχισμένων αντρών, ενώ η ελληνική ονομασία είναι μεσαιωνική γιορτή. Πάμε όμως να μάθουμε μερικά πράγματα για το Μεσαίωνα. Μεσαίωνας χαρακτηρίζεται το κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας που πάει από τον 5ο μέχρι και τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Ξεκινάει με την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους το 476 ή με βάση κάποιους άλλους με το θάνατο του Ιουστινιανού του Πρώτου το 565, αυτοκράτορα υπό τον οποίο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αναβίωσε τη δύναμη και την έκτασή της. Και τελειώνει το 1492 με την ανακάλυψη της Αμερικής. Ο Μεσαίωνας είναι ο δεύτερος από τις τρεις διαιρέσεις της Δυτικής Ιστορίας, που χωρίζεται σε αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη. Ο ίδιος ο Μεσαίωνας χωρίζεται σε τρεις υποδιαιρέσεις, στον πρώιμο, μέσο ή όριμο και στον ύστερο Μεσαίωνα. Οι μεσαιωνικοί συγγραφείς χώρισαν την ιστορία σε περιόδους όπως οι 6 εποχές ή οι 4 αυτοκρατορίες και θεωρούσαν ότι η εποχή τους ήταν η τελευταία πριν την καταστροφή του κόσμου. Ο όρος Μεσαίωνας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη λατινική γλώσσα με τον όρο Media Tempestas, ενώ τα πρώτα χρόνια χρήσης του υπήρχαν διάφορες εναλλακτικές όπως το Media Evum του 1624 ή το Media Secula του 1625. Ο σημερινός όρος Medieval προέρχεται από το λατινικό Media Evum. Η τριμερής περιοδολόγηση της ιστορίας καθιερώθηκε μετά τη διαίρεση της ιστορίας από τον γερμανό ιστορικό Christoph Kellarius σε αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη. Το επικρατέστερο σημείο εκκίνησης του Μεσαίωνα είναι το 476 που πρώτος πρότεινε ο Μπρούνι. Για την Ευρώπη συνολικά το 1500 θεωρείται ως τέλος της μεσαιωνικής εποχής, αλλά δεν υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό γεγονός. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα γεγονότα κατά καιρούς, όπως είναι η ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο το 1492, η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453 ή η προτεσταντική μεταρρύθμιση το 1517. Ανάλογα με το αντικείμενο της μελέτης, το γεγονός αυτό μπορεί να αλλάξει. Έχει θεωρηθεί ακόμα σαν λήξη του Μεσαίωνα ο θάνατος του βασιλιά Φερδινάνδου του Β' της Αραγωνίας ή η κατάκτηση της Γρανάδας. Οι Λατίνοι ιστορικοί τείνουν να χωρίσουν το Μεσαίωνα σε δύο περιόδους, την πρώτη την υψηλή και τη μεταγενέστερη τη χαμηλή περίοδο. Ενώ οι Άγγλοι ακολουθούν τους Γερμανούς οι οποίοι χωρίζουν το Μεσαίωνα σε τρεις περιόδους, στον πρώιμο, στον μεσαίο ή όριμο και στον ύστερο Μεσαίωνα. Το 19ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε για το Μεσαίωνα ο όρος Σκοτεινοί Αιώνες. Ωστόσο, μετά το διαχωρισμό του σε τρεις περιόδους, ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε μόνο για τον πρώιμο Μεσαίωνα. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Επειδή είναι επανέκδοση, δεν υπάρχει κουτί, οπότε είναι όλο σε ένα σακουλάκι. Πάμε να το ανοίξουμε. Και να βγάλουμε εδώ μέσα τους χαρακτήρες. Έχει ένα πολύ ωραίο δέντρο. Άλογο και βαρέλι με μπύρα, πολλά αξεσουάρ και τις οδηγίες συναρμολόγησης. Ελάτε να ανοίξουμε τα σακουλάκια. Ελάτε λοιπόν να δούμε όλα τα κομμάτια της μεσαιωνικής γιορτής από κοντά. Και να λοιπόν όλα τα κομμάτια της μεσαιωνικής γιορτής από κοντά. Το μεγάλο βαρέλι για την πύρα, η βάση για το βαρέλι, ο καλόγερος, το άλογο του υπότη, ο υπότης και οι οργανοπαίκτες, οι δύο κοπέλες, το μεγάλο δέντρο, το τραπέζι και τα καθίσματα, τα ζωάκια, τα κοτοπουλάκια και τα σκιουράκια, ο σκύλος, τα μουσικά όργανα και τα μεγάλα ποτήρια και την πύρα. Και τώρα ελάτε για να στήσουμε τη μεσαιωνική γιορτή από κοντά.
Έτοιμη λοιπόν η μεσαιωνική γιορτή. Ελάτε να τη δούμε από κοντά. Και εδώ βλέπουμε τη μεσαιωνική γιορτή από κοντά. Ας ξεκινήσουμε από εδώ να δούμε το σκυλάκο, τον καλόγερο, τον υπότι με το άλογό του, τον ταβερνιάρι με το βαρέλι της μπύρας, το μεγάλο δέντρο, τη χωριατοπούλα με τις κότες της, τον τοξότη και τους δύο μουσικούς. Το κέφι έχει ανάψει και οι μπύρες έχουν ξεχυλήσει. Άλλο ένα Playmobil unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και like στο βίντεο γιατί βοηθάει πολύ το κανάλι να μεγαλώσει. Αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας μέχρι την επόμενη Playmobil 5η να περνάτε όλοι υπέροχα!